το κρατήσατε μέχρι στο τέλος, στο μηδέν, αλλά η προσπάθεια σας αυτή στο τέλος δεν έφερε κάτι θετικό για την ομάδα σας. Μπήκατε καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο από το πρώτο. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα δίκαιο αποτέλεσμα, πιστεύεις, Γιώργο? Το παλέψαμε, βγάλαμε το καλύτερο μας αυτό. Προσπαθήσαμε να κάνουμε το ό,τι μπορούμε, κάτι παραπάνω. Φάγαμε ένα γκολ στο 93. Εντάξει, ο καθένας μπορεί να έχει τη δικιά του γνώμη. Εγώ πιστεύω ήταν φάουλ στο center back. Αυτό, εντάξει, χάσαμε, τώρα προχωράμε, δεν μένουμε στο πίσω. Ό,τι και να κάνουμε. Τώρα βλέπουμε το μέλλον. Είστε μια ομάδα που παίζει όλα τα παιχνίδια μέχρι το τέλος. Αυτό είναι αλήθεια. Και το ανέφεραμε και στη ζωντανή μετάδοση ότι χάνει παιχνίδια στις λεπτομέρειες, όπως και σήμερα. Χτίζεται μια ομάδα για του χρόνου, αν καταλαβαίνω σωστά. Πιστεύεις ότι ενδεχομένως να έπρεπε να δημιουργηθεί κάτι καλύτερο από το καλοκαίρι, ούτως ώστε να είστε πιο έτοιμοι, ή όλο αυτό που έγινε με τη ΓΑΜΑ Εθνική, αν πότε θα παίξει, σας έφερε και πίσω? Η ομάδα στην αρχή δεν ήταν σίγουρα άμα θα μπει στη ΓΑΜΑ Εθνική. Στην αρχή έγινε για την Α, χτίστηκε. Μετά τα περιθώρια στένεψαν. Προσπαθήσαμε να κάνουμε την καλύτερη προσπάθεια με αυτή την ομάδα που είχαμε. Αυτό. Χιτσκοκικό φινάλε στο τέλος. Αξίζατε ασφαλώς τη νίκη. Φτάσατε πολύ κοντά στην, για να το πετύχετε αυτό από το πρώτο ημίχρονο. Όλα καλά, έτσι, στο τέλος. Καταρχάς, να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα του Ορφανίου, γιατί έπαιξε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Τα έδωσε όλα και πολύ καλά έκανε. Με νεαρά παιδιά. Είναι η πρώτη ομάδα που παίζουμε και, έχουν παιδιά που είναι περίπου με την ίδια με την ηλικία τη δική μας. Εμείς στο πρώτο ημίχρονο είχαμε μια καλή κυκλοφορία, φτάναμε μέχρι την αντίπαλη περιοχή, αλλά εκεί δεν μπορέσαμε να... Ουσιαστικά είχαμε δύο φάσεις που δεν τις εκμεταλλευτήκαμε. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως είχαμε πολύ άγχος, χαλάσαμε το παιχνίδι, μας κατέβαλε το άγχος γιατί θέλαμε οπωσδήποτε την νίκη και δεν ήμασταν καλοί. Εντάξει, τώρα μπήκε το γκολ στο 90 που ίσως παίξει μεγάλο ρόλο για την πορεία της ομάδας στο πρωτάθλημα. Τι βλέπετε για τη συνέχεια? Ένα δύσκολο πρωτάθλημα με έντονες διαμαρτυρίες στο προηγούμενο μάτς. Πώς βλέπετε ένα περίεργο πρωτάθλημα? Είναι πολύ δύσκολο, το ξέραμε από την αρχή. Παλεύουν πολλές ομάδες τώρα για τη σωτηρία αυτή τη στιγμή. Από παιχνίδι σε παιχνίδι αλλάζει η εξάδα που πέφτει. Μέχρι τέλος νομίζω έτσι θα πάει. Εντάξει, εμείς θα προσπαθήσουμε να πάρουμε, να φτάσουμε τους βαθμούς που θέλουμε για να μπορέσουμε να σωθούμε.